Κύριε Δρόλα, καλημέρα σας από την Αθήνα. Τι κάνετε? Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας, πώς είστε? Δόξα τω Θεώ. Προσπαθούμε να τα βάλουμε σε μια τάξη και σε μια σειρά, αλλά δεν γίνεται. Βγαίνουν συνέχεια ζητήματα αρνητικά μπροστά μας και κάπως μη διαχειρίσιμα, κύριε Δρόλα. Δεν ξέρω. Αυτό ειδικά το ενεργειακό μέχρι αυτή την ώρα είναι τελείως αβέβαιο. Μοιάζει το τι θα λίγο γίνει. Με ένα διαφαινόμενο αδιέξοδο. Ναι, ναι. Είναι πολύ δύσκολη η περίπτωση αυτή. Και δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουμε. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι οι τιμές θα μείνουν υψηλές. Για άγνωστο διάστημα. Άγνωστο διάστημα. Για τους λόγους που ξέρετε, λόγω του πολέμου βέβαια, αλλά και άλλα θέματα, από θέματα φυσικού αερίου είναι χαμηλά. Και μετά η Αμερική μπορεί να διαθέσει περισσότερο φυσικό αέριο, αλλά παίρνει καιρό. Δεν έχει και πολλά περιθώρια, όπως καταλαβαίνετε. Αυτά παίρνουν πολύ χρόνο να τα δημιουργήσουν τις νέες ροές και συνθήκες. Η Νορβηγία, ο βαλτικός αγωγός προχωρά τώρα. Ξέρετε, αυτούς που είχαν σταματήσει μεταξύ Δανίας και Νορβηγίας. Ξεκίνησαν πάλι. Ναι, αλλά θέλουμε χρόνο, τον οποίο δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, γιατί ο πόλεμος συνεχίζεται, η κρίση βαθαίνει και ο χρόνος είναι σβάρος. Πάμε να δούμε λίγο συγκεκριμένα αυτό το εξώφυλλο σήμερα, το δημοσίευμα των νέων. Επικαλείται την Ισπανική Αλπαΐς επί της ουσίας, κύριε Δρόλα, και ένα σχέδιο το οποίο είχε εκπονηθεί από το 2017 και το οποίο από ό,τι φαίνεται έχει μπει και πάλι στο τραπέζι των Ευρωπαίων αξιωματούχων. Για παράδειγμα, ένα σχέδιο επιβίωσης, έτσι το χαρακτηρίζουν, που μελετούν οι Βρυξέλλες. Να κάνουμε περισσότερο τηλεργασία, να μειώσουμε τα όρια ταχύτητα στους αυτοκινητόδρομους, να έχουμε Κυριακές χωρίς αυτοκίνητα στις πόλεις, να περιορίσουμε τα αεροπορικά ταξίδια και να έχουμε περισσότερα εναλλάξ πρόσβαση στον γεωταχή, λιγότερα αυτοκίνητα στις πόλεις. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό το σχέδιο και τι άλλο θα προτείνατε εσείς? Σε αυτό δεν συμφωνώ εγώ, διότι είμαι υπέρ της ελευθέρας αγοράς γενικώς και της ενεργείας. Και εκείνο το άλλο που ήθελα να πω σε αυτό το θέμα πάνω, ότι οι επιδοτήσεις δεν βοηθάνε, διότι αντί να χαμηλώσουν την κατανάλωση, την κρατάνε στα ίδια ύψη. Όταν ανεβαίνουν οι τιμές, πρέπει να κατεβεί η κατανάλωση και κατεβαίνει φυσιολογικά. Άρα να λειτουργήσει η αγορά, λέτε, με τους κανόνες τους δικούς της και να μην παρεμβαίνουμε σε αυτά. Ακριβώς. Αυτό πάντα το λέω. Άρα λέτε ότι είναι λάθος η πολιτική των επιδοτήσεων. Ωστόσο, όταν ας πούμε, ο κόσμος έχει ανάγκη και έχει δυστοκία να πληρώσει, δεν πρέπει να υπάρχει και αυτή η πολιτική των επιδοτήσεων, έστω για λίγο καιρό? Δηλαδή είναι μια δύσκολη εξίσωση. Ναι, δημιουργεί και άλλα θέματα, δημοκρατίας, καταλαβαίνετε, αν επιδοτείς ορισμένους γιατί όχι άλλους. Και δημιουργεί διάφορα. Ποιους επιδοτείς, ποιες κατηγορίες, πάντα θα υπάρχουν δυσαρεστημένοι σε αυτά. Άρα λέτε δημιουργούνται ταχύτητες, ας πούμε. Ναι, ωστόσο... Συγγνώμη. Εγώ συγγνώμη, ναι, ολοκληρώστε. Όχι, λέω οι τιμές είναι το πιο... ο εύκολος μηχανισμός, ο οποίος είναι και δημοκρατικός. Τυπάει τους πάντες και εκείνοι που έχουν ανάγκη περισσότερο θα πληρώσουν, άλλοι που δεν χρειάζονται τόσο δεν θα πληρώσουν. Αυτά είναι τα γίνονται προσαρμογές, λέτε, αυτόματα στην αγορά. Αυτόματα. Ήδη έχει πέσει η ζήτηση για τον ηλεκτρισμό στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, την περασμένη εβδομάδα έχει πέσει. Και αυτή είναι η λύση, αλλά αυτό που με προβληματίζει είναι γιατί με τις πηγές, ξέρετε, τις ανανεώσιμες πηγές, στο 42% του ηλεκτρισμού, της ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα, γιατί οι τιμές είναι υψηλές. Υποτίθεται ότι... Πού οφείλεται, λέτε, αυτό? Στις τιμές που έχουν συμφωνήσει με τους παραγωγούς. Γιατί αυτό, τι έχουμε ολιγοπόλιο, έχουμε σε αυτό το κομμάτι, τι συμβαίνει και έχουμε τέτοιες πρακτικές? Για να βοηθήσουν από τις διάφορες κυβερνήσεις και στην Μεγάλη Βρετανία που είμαι τώρα, δώσανε τιμές, καθορίσανε μακροχρόνιες τιμές για να κάνουν τις επενδύσεις στα, ξέρετε, σαν ομογεννήτριες και τα λοιπά. Ναι, ναι, βεβαίως. Και αυτοί, ξέρετε, επωφελούνται από αυτό. Και ώστε παρόλο που έχουμε τόσο ψηλή παραγωγή από τις ανανεώσιμες πηγές, οι τιμές παραμένουν ψηλά.
Ενώ μας είχαν πει ότι είναι ο πιο φθηνός τρόπος παραγωγής ηλεκτρισμού. Μα υποτίθεται γι' αυτό τα ενισχύουμε και τα προχωράμε και τα αναβαθμίζουμε. Παρά, και ακριβώς. Κύριε Δρόλα, βραχυπρόθεσμα, γιατί είναι μια φωτιά που πρέπει να προσπαθήσει, αν όχι να τη σβήσει, να την περιορίσει η Ευρώπη. Ναι. Τι θα πρέπει να κάνει προκειμένου να στηρίξει και τους Ευρωπαίους πολίτες καταναλωτές, αλλά και να μην βάλει το ίδιο της το χέρι, να βγάλει το μάτι της. Γιατί πολλοί λένε ότι ακόμα και το εμπάρκο στο ρώσικο πετρέλαιο θα είναι ένα μήνυμα στον Πούτιν για τον πόλεμο, αλλά θα έχει και καταστροφικές συνέπειες για την Ευρώπη, την οικονομία της. Βεβαίως έχει. Πρέπει να διαλέξουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Εάν θέλουμε την οικονομία να μην την καταστρέψουμε βραχυπρόθεσμα, πρέπει να μην επιδεινώσουμε την κατάσταση. Πρέπει να, με τον Πούτιν, πρέπει να κάπως να συνεχίσουμε. Να βρεθεί ένα συμβιβασμός δηλαδή. Ένα συμβιβασμό, όπως ζήτησε, όπως ξέρετε, η Σλοβακία και η Πολωνία και η Ουγγαρία. Είπε κάτι ο πρόεδρος Μακρόν χθες στη συνάντησή του με τον Σόλτς, ότι στόχος πρέπει να είναι, είπαν οι δύο ηγέτες, να σταματήσει ο πόλεμος. Ίσως φαίνεται μια ακτίδα από εκεί, δεν ξέρω. Ναι, πρέπει κάπως να αποκλιμακωθεί η κατάσταση αυτή. Δηλαδή. Άρα λέτε επί της ουσίας ότι αν δεν σταματήσει ο πόλεμος, λύσεις δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν, ιδίως άμα λέει η Ευρώπη, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι δεν θα εισάγουμε καθόλου φυσικό αέριο από τη Ρωσία μέχρι το τέλος του 2022, εκτός από μερικές χώρες, όπως είπα, η Ουγγαρία και η Ελλάδα. Πετρέλαιο λέτε, πετρέλαιο. Όχι, φυσικό αέριο λέω, φυσικό και αέριο. Πετρέλαιο. Και τα δύο. Και πώς θα κρατάει ανοιχτό το φως η Ευρώπη? Δεν είναι έτοιμη. Συγγνώμη, δεν είναι έτοιμη. Η Ευρώπη, το πρόβλημα της Ευρώπης είναι η εξάρτησή της. Αυτό δεν λέτε, η εξάρτησή της από τη Ρωσία. Λάθος, ήταν στρατηγικό. Μάλιστα. Και λοιπόν, τώρα είναι αργά να κάνουμε τίποτα. Μάλιστα. Το πληρώνουμε. Έχουμε να υπομένουμε και να μην κάνουμε κινήσεις σπασμωδικές. Ας είναι καλά η Γερμανία που μας οδηγούσε τότε σε αυτή τη διαδρομή, κύριε Δρόλα. Η Γερμανία πρώτα ερχόταν η βιομηχανία της. Όπως ξέρετε, πρώτα η βιομηχανία της Γερμανίας και μετά όλα τα άλλα. Και μετά εμείς οι υπόλοιποι. Ευχαριστούμε κύριε Δρόλα. Πάρα πολύ, να είστε καλά κύριε Δρόλα. Ευχαριστώ. Συγγνώμη που δεν έχω καλύτερα νέα, αλλά παρακαλώ. Λίγο έπαιξε η TV του Brent. Μάλιστα. Τι να κάνετε, δεν θέλετε εσείς κύριε Δρόλα, να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε πολύ.